σχολιάσω. Έμονη ιδέα τι έχω γίνει τη Άννα, σε. Πώς θα θέλεις. Εσύ θα ήθελες, μάλλον. Δεν είναι έτσι, Μαρία, τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι και τώρα που τα βλέπω, τα βίντεο, πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ ότι μπορεί ένας άνθρωπος από εδώ μέσα, γιατί τώρα πιάνομαι μια κουβέντα που είπες πριν, ότι η δημοσιότητα χτίζεται. Δεν μάλλον έχουμε καταλάβει που είμαστε μερικοί. Είμαστε σε ένα reality show που κάποια στιγμή αυτό το πράγμα μπορεί να τελειώσει και να μην μας θυμάται κανένας. Το να βγαίνει ένας από εμάς και να λέει «πατάτε πάνω μου για να γίνετε κάτι» ή για να παίρνετε δημοσιότητα, είναι αστείο. Απάντησε. Στο προγκαλά, όταν έδειχνες, είπες το εξής νομίζω, πώς ξεχώρισε ο Σωκράτης μέσα εβδομάδα. Κάτι τέτοιο. Και πετάγεται η Άννα και λέει για τη θέση του δεύτερου, δεν θυμάμαι τώρα γιατί, και λέει η Άννα ότι επειδή τσακώθηκε με όλο τον κόσμο. Οπότε η Άννα θεωρεί ότι εγώ με το να τσακώνομαι, ξεχωρίζω. Οπότε ίσως είναι αυτή η μέθοδός της να αρχίζει να τσακώνεται και αυτή για να ξεχωρίζει και αυτή. Μάλιστα. Πιστεύεις ότι η Άννα τσακωθεί για να ανέβει πάνω σε σένα και σε μένα και στον καθένα? Αυτό που είχα να πω το είπα. Όχι, για ο καθένα σωστά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ασχολείται τόσο πολύ η Άννα με μένα αυτή τη βδομάδα. Δεν σου λέω για την Άννα και τον Σωκράτη. Σου λέω γενικά. Πιστεύεις ότι κάποιος από εδώ μέσα μπορεί να πατήσει κάποιον άλλον για να ανέβει? Το πιστεύεις αυτό? Μπορεί να θέλει να το βρει σαν τρόπο άλλο, να δεχτεί. Αυτό σου λέω κι εγώ. Αυτό μπορεί που να ρωτάω, το θεωρεί μάτσα. Σαν τρόπο για να δεχτεί. Πιστεύεις ότι κάποιος εδώ μέσα μπορεί να πατήσει κάποιον άλλο για να ανέβει? Δεν θέλω να παίξω παιχνίδι. Τι, από την ερώτησή μου απάντησε. Και μετά μπορεί να μου κάνεις μια ερώτηση που θες να απαντήσω με ένα ναι ή ένα όχι. Όχι, θα την ελογήσω κιόλας. Αυτό, τι ελογήσω το κιόλας. Πιστεύεις ότι κάποιος εδώ μέσα μπορεί να πατήσει σε κάποιον άλλο για να ανέβει? Μα το λέω ευθέως για την Άννα, ρε φίλε. Ότι το κάνει, όχι να πατήσει κάποιον για να ανέβει. Το κάνει για να δεχτεί ξεκάθαρα. Αυτό λέω. Οι απαντήσεις που ήταν, που έδωσε η Άννα, ήταν πάνω στο βίντεο που είχε δώσει εσύ. Που λες, πιστεύω ότι κάποιος πατάει πάνω η Άννα σε μένα για να ανέβει. Πιστεύεις, σου λέω, ότι κάποιος εδώ μέσα πατάει πάνω για να ανέβει κάποιον άλλον, ναι. Όχι μόνο για την Άννα, για τον Σωκράτη, γενικά στο παιχνίδι. Δεν καταλαβαίνω τώρα πού πάει τώρα όλο αυτό που με ρωτάς. Σε ρωτάει, μια ερώτηση. Μ' απάντησε. Σε ρωτάει, πού πάει. Σε ρωτάει, απάντησε. Πιστεύεις ότι ναι ή όχι? Δεν είναι τίποτα. Μην κάνουμε σαν τη Μαρίνα. Πατάει κάπου για να ανέβει. Την ερώτησή σου. Θα χρησιμοποιήσει κάποιος εδώ κάποιον άλλον για να ανέβει? Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ναι. Λες τον καλά, ναι. Πριν τον καλά, την Τετάρτη, ναι, την Τρίτη, ωραία. Όταν κάνουμε τη σύνδεση, λες πατάμε πάνω στο Σωκράτη τώρα επειδή τσακώνει το Σωκράτη για να ανέβουμε. Κοίτα. Γενικά σου λέω τώρα. Τώρα μου κάνεις μια ερώτηση για κάτι που έχει γίνει μια εβδομάδα. Έχει περάσει μια εβδομάδα, το ζητάμε στον καλά λίγη. Έρχεται Δευτέρα. Βρα, έχει λήξει. Το βλέπω γελάω. Αλλά τώρα μέσα εβδομάδα έχει αναπαραχθεί και έχει πάει πολύ παραπέρα από την Άννα όλο αυτό. Λέω. Όχι, απάντησε μου εσύ. Για ποιο λόγο, ρε φίλε, μέσα εβδομάδα δεν έχει ασχοληθεί με τίποτα άλλο η Άννα και ασχολείται με το Σάκη το Ρουβά? Έλα, Παναγία. Δηλαδή, ο Σάκης ο Σάκης ο Ρουβάς. Έτσι, όπως λέει η Άννα, μπορεί να με θεωρεί ότι είμαι ο Σάκης ο Ρουβάς. Δεν σου λέω για το θέμα Σωκράτη και Άννα. Απλά την Δευτέρα έγινε ένα βίντεο και λες ότι αφού έγινε αυτό στον καλά. Γιατί λες μετά τον καλά αυτή την Παρασκευή, την Δευτέρα, ότι πατάμε πάνω για να ανέβουμε? Δεν σου λέω για το θέμα και Άννα Σωκράτη, θα τα βρείτε μόνοι σας. Είπα ξεκάθαρα, τώρα δεν βρίσκω λόγο να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Γιατί ερώτηση δεν έχει καμία σχέση με το θέμα μας, ρε φίλε. Εγώ... Αποσυντονίζει τώρα τη φάση από το θέμα. Ρωτάω κάτι άλλο εγώ τώρα. Είναι άσχετο, μπορείς να το ρωτήσεις λίγο πιο μετά. Ωραία, ναι, θέλω να τελειώσω να το ρωτήσω εγώ μετά αυτό που θέλω. Ή τελειώσατε αυτό, τελειώσατε, τέλεια. Ρώτα αυτό που θες. Πιστεύεις ότι κάποιος εδώ μέσα πατάει κάπου από κάποιον άλλον? Ναι, αυτό λέω. Νομίζω ότι η αντιπαράθεση είναι με μένα και την Άννα αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι μέσα σε κάτι άλλο ρωτάω. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις με την Άννα. Θα τα βρείτε, θα μιλήσετε. Ίσως να υπάρχουν. Okay, αυτό okay, εντάξει. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος στον καλά έρχεται και μου ζητάει συγγνώμη. Μου ζητάει συγγνώμη για αυτό το που έκανε. Περασμένο καλά. Στον καλά. Και τη Δευτέρα που ξαναβλέπει εκτίθε, το βίντεο. Εσείς εκτίθεσαι, δεν εκτίθομαι εγώ. Την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα που ξαναβλέπουμε το βίντεο, η αντίδρασή του είναι ότι πολύ καλά έκανα που τα. Άρα βλέπω αυτό, το βίντεο και γέλασα πολύ απλά. Είναι, κακό είναι. Έχει γίνει Παρασκευή ένας χαμός και το βλέπεις... Από εσάς έχει γίνει χαμός, ρε παιδιά. Από μένα ήταν χιούμορ, οκ. Okay. Και μετά από αυτό πήγε πολύ μακριά το όλο θέμα. Πατάμε πάνω σου για να γίνουμε κάτι. Δεν αυτό είναι έτσι, ρε Σωκράτη. Καταλαβαίνετε ότι κανένας δεν γίνεται κάτι επειδή κάνει τσακωμούς, να ξέρεις. Και εγώ έχω αποδείξει 3 μήνες εδώ μέσα και παραπάνω ότι με στους τσακωμούς δεν τη βρίσκω. Εγώ μερικές φορές αισθάνομαι, το έχω πει και άλλη φορά, καταλαβαίνω πολύ την Κυριακή, η οποία βρίσκεται σε δύσκολη θέση και όλο πιάνει τη Vivian, την έπιασε τη Vivian. Μίλα με τον Σωκράτη, θα το λέω. Εγώ εντωμεταξύ είπα να μιλήσω. Όχι, στην Άννα. Εγώ να πω κάτι. Εγώ δεν όχι, θέλω να μιλήσω την Κυριακή. Σε έχει στεναχωρήσει.
Ελάτε, δεν θέλω να μιλήσω, αλήθεια. Δεν θεωρώ ότι κανένας από τους δύο πατάει πάνω στον άλλον για να φανεί. Εγώ αυτό έχω να πω. Να πω κάτι. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Γιατί και δεν μου αρέσει που συνεχίζεται όλο αυτό και αναπαράγεται ξανά και ξανά. Δεν υπάρχει λόγος. Ούτε η Άννα θέλει να πατήσει πάνω στο Σωκράτη για να φανεί, ούτε ο Σωκράτης θέλει να πατήσει πάνω στην Άννα για να φανεί. Εγώ δεν τον κατηγόρησα γι' αυτό. Είμαστε όλοι το ίδιο. Όλοι άγνωστοι μπήκαμε, όλοι έχουμε γνωριστεί. Ο καθένας έχει το κοινό ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Είναι πολύ λάθος να περνάμε αυτό το μήνυμα ότι κάποιος μπορεί να πατάει κάποιον για να ανέβει. Κάποιοι θα το κάνουν. Γενικότερα. Γιατί κάποιοι θα το κάνουν. Γιατί όποιος θα το πέσει, δεν θα το κάνει κάποιος. Γιατί όποιος το καταλάβουμε, του κόψαμε μετά τα πόδια για τη φόρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα εδώ μέσα.